Γεια σας. Βρισκόμαστε στην παρουσίαση του πώς θα γίνει η εγκατάσταση του Opel Sangoresa στον υπολογιστή. Δεν έχουμε παρά να εισάγουμε στη γραμμή αναζήτηση του Google μέσα από το υπολογιστή μας το Opel Sangoresa. Θα πάμε στην ένδειξη downloads μέσα στο επίσημο site του Opel Sangoresa και θα επιτρέψουμε την τελευταία έκδοση. Όχι την προηγούμενη, και αν υπάρχει ιδιαίτερο λόγο. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν αναζητήθηκε από τον υποστηρικτή της ανάκτησης του εγγράφου του αρχείου να δώσουμε στοιχεία περαιτέρω ποια είναι, γιατί προφανώς έχει δει την IP μου, με γνωρίζει από προηγούμενες φορές, συνήθως ζητάει όνομα, επίθετο και email για να μπορέσει να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα να το κατεβάσουμε. Προσδιοργεί ένα αρχείο το οποίο δεν είναι μεγαλύτερο από 50,1 MB στο μέγεθός του και συνεπώς μία σύνδεση ADSL πάνω από 9-10 MBps θα μπορείς να το κατεβάσεις σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Με την ολοκλήρωση της ανάκτησης του αρχείου πηγαίνουμε στο φάκελο στο οποίο έχει αναθεθεί και αποσυμπιέσουμε το αρχείο γιατί είναι σε μορφή συμπίεσης zip. Αφού γίνει αυτό, δεν έχουμε παρά να μπούμε μέσα στο νεοδημιουργηθέν φάκελο μετά την αποσυμπίεση και να τρέξουμε το Open Sangoresa Setup Exe αρχείο. Σε όλες τις διαδικασίες ναι, next και install. Θα μας ρωτήσει στην πορεία κατά την διαδικασία της εγκατάστασης αν θέλουμε να σώσουμε προηγούμενες εργασίες που έχουμε κάνει και αρχεία του Open Sangoresa με προηγούμενες εκδόσεις. Δεν είναι φρόνιμο να αφήσουμε το λογισμικό αυτό να αποφασίσει για μας. Είναι καλό αν έχουμε προηγούμενη έκδοση να τα κάνουμε manual, από μόνοι μας να τα αποθηκεύσουμε κάπου αλλού, να προστατεύσουμε. Και καλό είναι να πούμε quit, ώστε να συνεχίσει η εγκατάσταση να γίνει και να μεταφέρουμε μετά στο φάκελο, εκεί που αποθηκεύει το Opel Sangoresa όλα τα δημιουργηθέντα αρχεία με manual τρόπο, με χειροποίητο τρόπο, ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα μέσα σε ένα πλαίσιο σιγουριάς, χωρίς να έχουμε την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να χαθεί. Ο χρόνος εγκατάστασης εξαρτάται από την υπολογιστική δύναμη, από το hardware του κάθε υπολογιστή. Θέλει ιδιαίτερη υπομονή, καθώς τέτοιου είδους λογισμικά ενέχουν μεγάλη πληθώρα δεδομένων, σε βάσεις δεδομένων και σε βιβλιοθήκες. Η υπομονή στην προτείνη περίπτωση είναι αυτή η οποία θα μας δώσει και την τελική λύση σε αυτό που επιζητάμε. Αποκλειώθηκε η κατάσταση και του λέμε να μας το ανοίξει και έχουμε φτάσει στο περιβάλλον του Open Sangoresa. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.